Πάμε όμως σε έναν άλλον δημοσιογράφο. Υπάρχουν πολλοί που τον αγαπάνε και άλλοι που τον αντιπαθούν. Μιλάμε για τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, τον συνάντησα εχθές. Ταχώνει εκεί που πρέπει. Μιλάει για τον πρώην συνεργάτη του Θέμου Αναστασιάδη και τον βλέπουμε πρώτη φορά στην κάμερα να συγκινείται και να δακρύζει. Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Νομίζω ότι ετοιμάζετε κάτι καινούριο, ετοιμάζετε ένα δικό σας κανάλι, είναι αλήθεια? Θα έχουμε ωραίους ανθρώπους και το κανάλι θα λέγεται, άντε να σου δώσω και μια πρωτιά, θα λέγεται GR, το ελληνικό κανάλι. Είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο με οράματα ανιδιοτελή που να λέει αυτό είναι το κανάλι μου, υπηρετεί την ενημέρωση, δεν υπηρετεί ούτε τα δικά μου συμφέροντα, ούτε κανέναν άλλον. Εγώ στους δικούς μου λέω, παιδιά, και τη μάνα μου, άμα τη βρείτε να κάνει καμιά στραβή, σκίστε την. Μέσα σε αυτό το χώρο τώρα και σε τους δημοσιογράφους, τους μεγάλους δημοσιογράφους, έχετε ανθρώπους που σας στήριξαν? Πρώτον, οι μεγάλοι δημοσιογράφοι δεν σε στηρίζουν. Στηρίζουν τον εαυτό τους γιατί τον θέλουν πιο μεγάλο. Εξηγείται ο μεγάλο δημοσιογράφος. Με στηρίζουν φίλοι, άλλοι άνθρωποι, φυσιολογικοί δημοσιογράφοι. Άλλωστε, οι καλοί δημοσιογράφοι δεν είναι πάντοτε εκείνοι που έχουν την εξουσία του ονόματος. Είναι εκείνοι που έχουν τη χάρη της δουλειάς. Ο Μανώλης Καψής, για μένα, για όποιον δεν τον γνωρίζει, ένα πολύ καλό παιδί, συμπαθής άνθρωπος, αλλά είναι ευλακωδώς αφελής. Δηλαδή, κάνει χοντράδες που δεν έχουν καμία χάρη. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Εντάξει, το είδε και ο ίδιος ότι είναι λάθος και το διόρθωσε. Ψάχνουν και εμένα, δεν είδα που κυκλοφόρησε και ένα χαρτί με ερευνούν για ράβδους, χρυσού, ομόλογα και τι άλλο, εγώ δεν ξέρω, και θηρίδες. Είστε έτοιμος να ανοίξετε τους λογαριασμούς σας? Εγώ, ναι. Τους έχουν ανοίξει αυτοί πριν από μένα. Δεν είναι υπερβολή, εγώ μπορεί να μην ξέρω τι έχω στην τράπεζα. Αυτοί γνωρίζουν όμως πολύ καλά. Κάποιοι με έχουν άχθει, θέλουν να βρουν και αυτοί κάτι. Εντάξει, για μένα η δημοσιογραφία θα τελειώσει όταν μου βρουν κάτι. Και έχω κάτι, το κρύβω, γι' αυτό να ψάχνω. Έχετε κάτι, να μην την τριγκάρω λίγο, ρε παιδί μου, να τους βάλω να τρελαθούν να ψάχνω. Εάν εμένα μου βρουν κάτι, για μία δραχμή θα με κρεμάσουν έτσι, στην πλατεία Συντάγματος. Και τους προκαλώ και τους λέω, μην ψάχνετε στο ΣΔΟΕ δύο χρόνια που ψάχνατε από το 1998 στο 2003 χρόνια. Σε έγραψα, ψάξτε με από το 1954, 14 Αυγούστου γεννήθηκα, μέχρι σήμερα. Για να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς. Γιατί σου γουστάρω πάρα πολύ τέτοιες κόντρες. Απλώς κάποιος έγραψε ένα τέτοιο χαρτί για να με μπερδέψει μέσα στην όλη ιστορία και να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αλλά επειδή εγώ δεν μασάω από αυτά, το διασκεδάζω πάρα πολύ. Κάποια στιγμή βρέθηκα με πολλά χρήματα εξαιτίας της αθλειότητας του συνεταίρου μου που έφυγα από το πρώτο θέμα και όλων των λιθιωτήτων που έκανε εκεί πέρα, και τα χρήματα αυτά πήγαν στα κτίρια, στο Zoom.gr, στην τηλεόραση και ξανά άρχισα από την αρχή. Τώρα πρέπει να βγάλω μεροκάματα για να ζήσω. Έχετε μετανιώσει ποτέ για αυτή τη συνεργασία? Όχι, γιατί βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα και ο άνθρωπος που το κάνουμε μαζί δυστυχώς την πάτησε. Έκανε κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα το κάνει. Πήρε 5 εκατομμύρια μαύρα, καταστρέφοντας ένα όνειρο που θα άξιζε δισεκατομμύρια. Σήμερα το όνειρο είναι τελειωμένο. Ήταν μια νοησία του. Πιστεύω να έχει μετανιώσει γι' αυτό. Αλλά ξέρεις, όταν τις κάνεις βλακίες, τις πληρώνεις κι άλλες. Έχετε μιλήσει από τότε, έχετε επικοινωνεί? Ποτέ. Όχι. Δεν του κρατάω κακία. Ο λόγος για τον οποίο επιτέθηκα ήταν γιατί όφυλα να αποδώσω δίκαιο. Δεν μπορείς να ξεσκίσεις τους άλλους και να αφήνεις τους δικούς σου όταν τα αρπάζουν. Θα μπορούσα και να φάω μαζί του για να του πω πόσο βλάκας ήσουν, να του χαϊδέψει το κεφάλι αν αντιμετωπίσει πρόβλημα. Δεν έχω κακότητα μαζί του. Και οφείλει να πληρώσει. Να μην κρύβεται πίσω από τα παράθυρα της δικαιοσύνης. Δεν μπορείς να χαρίζεσαι όμως στον άλλον επειδή είναι η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, ο συνεταίρος σου, ο διπλανός σου. Και να σου πω, σε πονάει κιόλας όταν είναι ο δικός σου. Είχα δικαίωμα κι εγώ να με πονέσει. Θα σου πω ότι δεν ήταν ένας αγαπημένος φίλος,
γιατί δεν προλάβαμε να γίνουμε τόσο φίλοι, αλλά ήταν ένας αγαπημένος άνθρωπος, διότι είχε τη γενναιότητα μετά από τις αποκαλύψεις μου και αφού έγιναν όλα αυτά να με καλέσει στη Θεσσαλονίκη και να μου δώσει και την περιβόητη συνέντευξη, όπου παραδέχτηκε όλα όσα έγιναν, λέγοντάς μου, έκανα αυτά που είπες και άλλα τόσα, γιατί είναι βρώμικο αυτό το άθλιο σύστημα. Και να καταγγείλει το σύστημα και να μετατραπεί από καταγγελόμενο σε καταγγέλλοντα. Είχατε μιλήσει παραπέρα για το πώς νιώθει, πώς είναι? Είχαμε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πιει ποτάκια, κάνουμε βόλτες. Ήταν μόνος πολύ. Αυτό φτάνει. Και όταν είσαι τόσο γνωστός άνθρωπος, να φοβάστε τη μοναξιά του πλήθους, όχι τη στέπας, γιατί εκεί το παίρνεις απόφαση ότι είσαι μόνος. Αυτός λοιπόν ήταν ο Παναγιώτης της Θεσσαλονίκης, όπου όλοι έλεγαν Παναγιώτη, αλλά ο Παναγιώτης δεν είχε κάποιον να τον φωνάξει δίπλα του αυτές τις ώρες της μοναξιάς. Και αυτό ήταν δηλητηριώδες ως συνέστημα. Μήπως τους είχε κάνει πέρα ο ίδιος? Όχι, όχι. Δεν ήταν από αυτούς που έκανε πέρα τους άλλους. Ήταν εύχαριστο, μπορεί να είναι λίγο απότομο, ορισμένες φορές να γινόταν επιθετικός, αλλά δεν έκανε πέρα.